Και θα δούμε τώρα μέσω τη μεγάλη δημοσκόπηση του Open που είναι η τελευταία που κάνει το κανάλι πριν από τι εκλογέ τη Κυριακή. Θα τα δούμε όλα: Πρόθεση ψήφου, πού κατευθύνονται οι αναποφάσει, τι έδρε. Είναι εδώ ο Κώστα Παναγόπουλο, Κώστα, να πούμε αρχικά και γρήγορα την ταυτότητα τη έρευνα, όπω κάνουμε πάντα. Κλασική τηλεφωνική να. πανελλήνια δημοσκόπηση, με συνεντεύξει σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλίων ατόμων, 17 ετών και πάνω προφανώ, mm -hmm. σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η συνέντευξη ξεκίνησε στι 28 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε μόλι χθε. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, με αυτήν την ταυτότητα τη έρευνα που μόλι μα είπε. Σύμπλην 3,1 ναι. το περιθώριο σφάλματο, να το πούμε ναι. και αυτό. Και πάμε ναι. να δούμε. Πάμε να δούμε, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί η δημοσκόπηση τελευταία είναι, θέλουμε να την απολαύσουμε. <laughs> λοιπόν, να δούμε την πρώτη κάρτα, η οποία αφορά ένα ερώτημα για τη μεσαία τάξη, αυτό που είπαμε και ξεκινώντας το Δελτίο. Τη μεσαία τάξη έχει μεγάλο βάρος σε αυτές τις εκλογές. Ήταν η πολύφερνη νύφη, η ταλαιπωρημένη νύφη, να το πούμε αλλιώ, τη τελευταία πολιτική περίοδου. Λοιπόν, να τη δούμε. Αυτό που ρωτήσαμε Έλλη, το είπαμε και στην αρχή του δελτίου, είναι ποιο πιστεύουν οι συμπατριώτες μα ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την αποκατάσταση τη μεσαία τάξη. Μια κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα είναι απολύτω σαφέ. Το 34% θεωρεί ότι τη μεσαία τάξη θα την αποκαταστήσει ναι. σε περισσότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του κυρίου Μητσοτάκη, έναντι του 22% που εκτιμά το ίδιο για μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά είναι μεγάλη, είναι 12 ποσοστιαίε μονάδε. Θα πω για μία. 35% ναι. απαντά καμία από τι δύο. Θα πω για μία ακόμα φορά. Ω μεσαία τάξη αυτοπροσδιοριζόμαστε οι περισσότεροι Έλληνε. Ναι, αυτό είναι ένα έτσι, ερώτημα. Ποια είναι η μεσαία τάξη. Και ναι. αυτό έχει μεγάλη σημασία και θα παρακαλούσα να κρατήσουμε λίγο τα ποσοστά που βλέπουμε εδώ. Θα τα σχολιάσουμε και πάλι στην εξέλιξη της παρουσίασης της έρευνας με άλλη αφορμή. Λοιπόν, κάπου συμπίπτουν αυτά τα ποσοστά σε κάποιο δίκτυο, ο οποίο έχει μεγάλη σημασία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή ότι είναι βαρύνουσα σημασία το τι θα κάνει η μεσαία τάξη με τον αυτοπροσδιορισμό της, αλλά όχι μόνο και με τον προσδιορισμό που έχει δοθεί έτσι κι αλλιώ τα χρόνια αυτά από όλε τι πολιτικέ πλευρέ και εισοδηματικά η, και κοινωνικά. Η μεσαία τάξη, όπω καλά γνωρίζει κι εσύ, είναι. Ατμομηχανή, είναι κινητήριο μοχλό για την εξέλιξη και την ανάπτυξη μια κοινωνία. Στην ανάπτυξή τη βασίστηκε η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, για να φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι λογικό λοιπόν να είναι κρίσιμο ζητούμενο. Και αυτό που αποδεικνύει η έρευνα είναι ότι εκτό από κρίσιμο ζητούμενο, ενώ η αποκατάστασή τη, σε όποιο βαθμό αυτό ναι. είναι δυνατόν, είναι και κρίσιμη παράμετρο που ορίζει την εκλογική συμπεριφορά. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με τα. Με ψυχολογικά συναισθηματικά στοιχεία, αν σα δημιουργεί ελπίδα ή ανησυχία η συνέχεια τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανάληψη τη διακυβέρνηση από τον κύριο Μητσοτάκη και τη νέα... νέα Δημοκρατία. Για Ο... να δούμε τι αποτέλεσμα έχει εδώ. Βλέπουμε μια σταθερή εικόνα σε σχέση και με την προηγούμενη δημοσκόπησή μα, πριν 10 ημέρε, όπου είχαμε ναι. θέσει το ίδιο ερώτημα. <χαι> Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μια προοπτική ανάληψη τη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Προκαλεί ελπίδα στο 32% των Ελλήνων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για να συνεχίσει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 22, 10 μονάδες χαμηλότερο. Ανησυχία μια ενδεχόμενη ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία προκαλεί στο 44%, το αντίστοιχο ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το 50. Επα... Ε, τίποτα από τα δύο απαντά το 23% για το ΣΥΡΙΖΑ, το 17% για τη Νέα Δημοκρατία. Να μην κουράσω με τα νούμερα, να πω απλώς ότι το γεγονό ότι μέσα στι 10 ημέρε yeah. που πέρασαν δεν άλλαξε κάτι σημαίνει ότι ό,τι χρησιμοποιήθηκε από εκείνες σε όλο αυτό το διάστημα, στρατηγικά, τακτικά και επικοινωνιακά, δεν κατέστη δυνατόν να αλλάξει τα δεδομένα. Και να πούμε δηλαδή ότι αυτό το στρατηγικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ που επένδυε στο φόβο της επιστροφής της δεξιάς, αυτό που άλλες φορές είχαμε πει ως μπαμπούλα, δείχνει ότι δεν λειτουργήσε. Έτσι είναι, η νέα κανονικότητα δεν χωράει ιδιαίτερος φόβο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Αν πάμε θεωρείτε... να δούμε λοιπόν κάτι ναι. που επίσης το είχαμε δει και που επίσης δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή με το αχνό χρώμα. Την για αυτοδυναμία, το ναι. Ναι, ναι. Κρίσιμο ερώτημα. Όχι αν θέλετε... Να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ναι. αν θεωρείται αναγκαία την ύπαρξη αυ... αυτοδύναμης κυβέρνηση. Ε, το 50% λοιπόν μα απαντά ναι, είναι ακριβώ το ίδιο ποσοστό που απήντησε και πριν από 10 ημέρε. Το 39% απαντά όχι, δεν το θεωρώ αναγκαία. Ήταν 38%, δεν υπάρχει ναι. ουσιαστικά διαφορά. Η πλειοψηφία εκτιμούσε και εκτιμά έναν είναι, είναι αναγκαία η αυτοδύναμη Έχει ενδιαφέρον να μα πει ε, αυτή την αναγκαιότητα. Ε, τι ποσοστό από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας α, την α, θεωρεί θεωρία ή α, και τι ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι νομίζω και προφανές, ε, είναι το σύνολο. Ναι. Ε, έτσι, πρακτικό το σύνολο ναι. που θεωρεί ότι είναι αναγκαία μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πρέπει να πω όμως ότι και δύο στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι είναι αναγκαία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Mm -hmm. Μετά τι Χωρί να προσδιορίζεται για ποια αυτοδύναμη όχι, 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 όχι. κυβέρνηση. Γενικώ για αυτοδυναμία ή όχι. όχι, όχι. Να προχωρήσουμε λοιπόν, τώρα, και να πάμε στο ερώτημα το κλασικό. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ω Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε λίγο και τα πρόσωπα λοιπόν. Ναι. Ε... Έχουμε λοιπόν 33% που δηλώνει ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 25% δηλώνει ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό της χώρας, 38% απαντά κανένας και 4% δεν απαντά. Να πω ότι τα ποσοστά και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ελαφρώς χαμηλότερα, 1% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά μας. Και για τους δύο δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση, υπάρχει μια διαφορά 8 μονάδων. Υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κανένα εξακολουθεί Τι να βρίσκεται πρώτες, ψηλότερα ναι. από όλου. Ε, Παρ' όλα αυτά, τα ποσοστά και των δύο αθρηστικά, σχεδόν 60% είναι υψηλά, και αυτό κάτι σημαίνει. Άλτα. Υπάρχει μια ελάχιστη φθορά από την προηγούμενη δημοσκόπηση. 1%. τη εκατό. Ναι, έχω να... την εντύπωση ότι είναι και η φθορά λόγω τη προεκλο... της ένταση τη προεκλογική περίοδου. Μάλιστα, λοιπόν. Και θα προχωρήσουμε τώρα στο αναμενόμενο, στην πρόθεση ψήφου. Θα δώσουμε πρόθεση ψήφου και αμέσω πρόθεση ψήφου στα έγκυρα για να κάνουμε και το σχολιασμό. Ωραία. Τα σχόλια λοιπόν επί των έγκυρων. Ναι. 31,1 το ποσοστό στη δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία. 22,3 για τον ΣΥΡΙΖΑ. 6,3 για το κίνημα αλλαγή. 3,9 για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. 3,3 για τη Χρυσή Αυγή, 2,8 για την Ελληνική Λύση, mm -hmm. βλέπουμε και τα υπόλοιπα κόμματα, 2,4 για το ΜέΡΑ25, 1,3 για την Ένωση Κεντρών, 1,2 για την Πλεύση Ελευθερίας, 5,2 τα άλλα κόμματα, κανένα πάνω από τη Μονάδα, Δημιουργία ξανά, Ανταρσία, ΛΑΕ, Οικολόγοι, ε, 1,5 το Λευκό, 6,9 yeah. δήλωσε ότι δεν θα πάει να ψηφίσει και 11,8 οι αναποφάσει. Την να πω μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν θα τον ξαναδούμε αυτή την κάρτα για το 6,9. Είμαστε ήδη στην επόμενη. Δεν πειράζει, το Είμαστε κρατώ για μένα. Είμαστε στην μετά. πρόθεση ψήφου. Α, η ίδια Όχι, ή είναι. Ίδια. Μας λοιπόν, αυτό το 6,9 τη αποχή ναι. είναι ανάλογο με τα ποσοστά που μα δήλαν ότι θα απέχουν από τι κάλπε στι ευρωεκλογέ. Κάτι που μα παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα το ποσοστό τη συμμετοχή θα είναι περίπου ίδιο με εκείνο των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν... λοιπόν στην πρόθεση ψήφου στα έγκυρα για να κάνουμε και του συνολικού σχολιασμού. Εδώ έχουμε μια καθαρή αποτύπωση, χωρί αποχή, χωρί λευκό. Λοιπόν, 34% για τη Νέα Δημοκρατία στο πάνω μέρο τη κάρτα. Είναι η προηγούμενη η Δημοσκόπηση. Ακριβώ. Ναι. 34% για τη Νέα Δημοκρατία, 24,3% για το ΣΥΡΙΖΑ, 7% για το κίνημα αλλαγή. 4,3 για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, 3,6 για την Χρυσή Αυγή, 3,1 για την Ελληνική Λύση, 2,6 για το Μέρα 25, 1,4 για την Ένωση Κεντρών, 1,3 για την Πλεύση Ελευθερία, 5,7 τα όλα τα υπόλοιπα κόμματα και 12,7 λίγες μέρες πριν τις Λοιπόν, να παρακαλέσω να μας δώσουν την κάρτα αυτή από την αρχή της για τις ανάγκες της οπτικοποίησης κόπη στα δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους σχολιασμούς. Βλέπουμε καταρχήν από την προηγούμενη δημοσκόπηση ότι έχουμε 34% για τη Νέα Δημοκρατία από 32,4%. 24,3% για το ΣΥΡΙΖΑ από 23,2%. 7% για το κίνημα αλλαγή από το 6,5%. 4,3 για το Κομμουνιστικό Κόμμα από 4,8, 3,6 για τη Χρυσή Αυγή από 3,8, 3,1 για την Ελληνική Λύση από 3 και έχουμε ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο θα το πεις εσύ για να μην αλλάξουμε κάρτα, το ΜέΡΑ25. Είναι 2,6 ναι. με σημαντική μείωση. Αν μου επιτρέψει, Έλλη, να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον. Έχουμε άνοδο των ποσοστών και για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Μεγαλύτερη άνοδο όμω για τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι εκείνη για το ΣΥΡΙΖΑ. Με συνέπεια, yeah. όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η διαφορά πλέον, αλλά ε, να έχει διευρυνθεί και το άνοιγμα, η ψαλίδα, όπω έχουμε συνηθίσει να λέμε, ανάμεσα στου δύο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και τα δύο αυτά κόμματα συγκεντρώνουν στη δημοσκόπηση. Παρά το γεγονό ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό που δεν δηλώνει τι θα πράξει. Ε, συγκεντρώνουν ποσοστά ανάλογα με τα πραγματικά ναι. ποσοστά του στις ευρωεκλογέ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με την κατανομή και των αναποφασίστων θα δούμε και το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σαφώ να, 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 είναι ανεβαίνει. υψηλότερο από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Μάλιστα, να πούμε βέβαια ότι είναι περίπου στο 10 η διαφορά. Ναι, είναι στο 9,7. Στο 9,7 ανάμεσά τους. Ε, και αυτό το οποίο είπες τώρα έχει το ιδιαίτερο δικό του ενδιαφέρον, πέρα από τον ισχυρό δικοματισμό που είχαμε περιγράψει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Εξακολουθεί να ισχύει η περιγραφή. Ναι, ε, Μιλούμε ναι. για ποσοστά τα οποία θα είναι 65, 66, 67 για υψηλά, υψηλό άθροισμα των ναι. δύο. Ε. Ναι, και βλέπουμε επίσης ότι θα δούμε, θα μας το πει και στις επόμενες κάρτες, ότι τα ποσοστά τους θα ανέβουν αρκετά ψηλά. Το πρώτο κόμμα που μπορεί να φτάσει η Κώστα, η Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που εδώ μας δίνει ένα 34. Υπολογίζοντας το Πώ κινήθηκαν οι αναποφάσει τη ναι. στι ευρωεκλογέ. Κυρίω όμω υπολογίζοντα το πώ κινήθηκαν όσοι έπαψαν να είναι αναποφάσιστοι mm -hmm. ανάμεσα στην προηγούμενη δημοσκόπησή μα και σε αυτή, θα έλεγα ότι το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, ε, κινείται αυτή την ώρα στο πέριξ του 38-38,5%. Mm -hmm. Είναι μια λογική υπόθεση εργασία αυτή, βεβαίω απομένει να αποδειχθεί στην πράξη. Λοιπόν, ε, αυτό που είπε για του αναποφάσει του έχει τη δική του σημασία. είναι. Τώρα στο 12,7% η αναποφάσιση και ήταν 15%. Άλυτα. Αυτό το 3% από την προηγούμενη δημοσκόπηση έχει αποφασίσει και έχει κατευθυνθεί προς τα πού. Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος του κινήθηκε προς τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. <συσχε> και α, στην κίνηση αυτή, μεγαλύτερο κομμάτι συγκριτικά, είχε η Νέα Δημοκρατία Ισρών από ό,τι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και το ότι διευρύνθηκε κατά τη η διαφορά. Να συνεχίσω λέγοντας ότι είχαμε άνοδο για το κοινάλ, το οποίο βρίσκεται σε υψηλά Να ποσοστά. Να δούμε πάλι την κάρτα στην πρώτη της... Στο πρώτο τη τμήμα, γιατί υπάρχουν αρκετά σχόλια και μετά θα έρθουμε εδώ. Είχαμε λοιπόν 7% να. για το κοινάλ, σημαντική άνοδο σε σχέση με την πρώδεκα ημέρου δημοσκόπησή μα. Είχαμε πτώση για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, πτώση οφειλόμενη σε μετακινήσει ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματο προ το ΣΥΡΙΖΑ. ε, mm -hmm. Είχαμε νέα πτώση για τα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή. Θα έλεγε ότι αυτή η νέα πτώση μπορεί και να την οδηγήσει εκτό βουλήσει. Ή... Θα έλεγα δύσκολα. Αν και πρέπει να πω ότι στατιστικώ θα το δούμε στη ναι. συνέχεια, το κάτω όριο τη Χρυσή Αυγή πλέον είναι κάτω του 3%. Mm -hmm, θα το δούμε μετά. Έχει μια, έχει μια ναι. πτώση η Χρυσή Αυγή στα ποσοστά τη, σταθερή. Έτσι, και να έχουν... δούμε τώρα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα, τα οποία έχουν τη δικιά του σημασία στο μπαίνουν ή δεν μπαίνουν ναι, στη Βουλή η... και για το εύρο τη αυτοδυναμία και, ελληνική... και των εδρών. Πολύ σωστά. Ναι. Η ελληνική λύση λοιπόν είναι σταθερή, πέριξη του 3%. Το μέρα 25, σε αυτή μα τη δημοσκόπηση, εμφάνισε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι στην προηγούμενη μέρα. Έχει διαρροή. Πριν... Έχει μια βασική ναι. διαρροή προ το ΣΥΡΙΖΑ, θα τη δούμε στη συνέχεια. Ναι. Μεγάλη διαρροή πρέπει να πω. Για την Ένωση Κεντρών. που. Τα ποσοστά τη είναι ελαφρώ αυξημένα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Και για την πλεύση ελευθερία που είναι ελαφρώ μειωμένα, θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση τα όρια, τα στατιστικά, δεν βλέπουν ω πάνω όριο την πιθανότητα εισόδου στη Βουλή. Το υπολοιπόμενο ποσοστό αναποφάσεων που το έχει μετρήσει, στο 12,7, βλέπει να έχει την ίδια πορεία αναλογία προς τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό προς τη Νέα Δημοκρατία, μικρότερο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Το ρωτάω αυτό πολιτικά, θα το συζητήσουμε και σε λίγο εδώ με τους καλεσμένους μας, γιατί το κομμάτι των αναποφάσιστων ήταν ένα κομμάτι στο οποίο υπολόγιζε πάρα πολύ η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να πω καταρχήν ότι για μία ακόμα φορά είναι περισσότερο γυναίκες οι αναποφάσιστοι. Uh -huh. Είναι άνθρωποι ανάμεσα στα 25 και στα 55 χρόνια. Και να πω ότι προέρχονται κυρίω από πολίτε που επέλεξαν στι ευρωεκλογέ τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, τα κάτω του 3%. Μες. Τώρα, δεν γνωρίζω όλοι τι θα κάνουν, για να είμαι απολύτω ειλικρινή. Όχι, okay, μάλλον αυτό όμως, το δείγμα του 3% που, που ήδη όμως, αποφάσισε. Ναι. Και το είπαμε πριν, τι έκαναν όσοι αποφάσισαν μεταξύ τη προηγούμενη yeah. δημοσκόπηση και τη δεύτερη. Θα δείξει τι αυτές. θα κάνουν οι υπόλοιποι. Ναι, yeah. 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 αυτοί κινήθηκαν yeah. λίγο περισσότερο συγκριτικά προ τη Νέα Δημοκρατία yeah. από ό,τι προ το Σύρις. Yeah. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα που είναι τα στατιστικά όρια στα ποσοστά τη δημοσκόπηση, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο. Δεν είναι, τα ποσοστά, δεν είναι εκτίμηση πρόθεση ψήφου, γιατί υπάρχουν αναποφάσιστοι. Απλώ έχει σημασία αυτή η κάρτα για να δει κανεί κυρίω τα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή, τη Ελληνική Λύση και του Μέρα 25. Για να διαπιστώσει λιγότερο για τη Χρυσή Αυγή, περισσότερο για τα άλλα δύο κόμματα, ότι το κάτω όριό του είναι κάτω του 3%. Έξω από τη Βουλή. Το πάνω όριό του όμω είναι όμως μέσα είναι στη πάνω. Βουλή. Άρα, ναι. μην βιαστεί κανεί να προεξοφλήσει λέγοντα πόσοι ή ποιοι θα μπουν. Θα το δούμε την Κυριακή. Η Χρυσή Αυγή σαφώ έχει μεσοσταθμικό ποσοστό πολύ πάνω από το 3. Άρα οι περισσότερε πιθανότητε είναι να είναι στη Βουλή, πολύ λιγότερε να μην είναι. Για την ελληνική λύση και το Μέρα 25 θα περιμένουμε Όλα παίζονται θα, θα μπορούσαμε να, να πούμε. Να δούμε. Μάλιστα. ακριβώς Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη που έχει τι εισπυρώσει μετακινήσει προ τη Νέα Δημοκρατία. Ε, η συσπήρωση είναι πάρα πολύ ψηλή. Η βάνη είναι 91%. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η συσπήρωση σε σχέση με τι ευρωεκλογέ είναι πράγματι 91%. Αυτό που δείχνει αυτό ο πίνακα είναι οι πολλέ πηγέ εισρωών για τη Νέα Δημοκρατία και η πολυσυλλεκτικότητά τη, δηλαδή, η οποία δείχνει να είναι μεγάλη. Να δούμε όπως... από πού έχει τα περισσότερα. Ακριβώς. Εγώ βλέπω ότι τα πιο πολλά τα έχει από την αποχή. Ναι, το 19%. 19%. Από όσου δεν ψήφισαν στι ευρωεκλογέ αλλά είπαν θα ψηφίσουμε τώρα, Να. επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική λύση. Είναι 18% από την ελληνική λύση. Είναι μεγάλο το ποσοστό από την ελληνική λύση που κατευθύνεται. Και από τη Χρυσή Δημοκρατία. Αυγή μεγάλο. 10% από τη Χρυσή Αυγή, 10% από την Ένωση Κεντρών. Υψηλό ποσοστό, 9% από το κίνημα αλλαγή. Mm. 2% από το ΣΥΡΙΖΑ, 4% από το ΜΕΡΑ 25%. πρακτικό η Νέα Δημοκρατία Έλλη, έχει υποδέχεται ψηφοφόρου από, από κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι συσπηρώσει μετακινήσει προ το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το αντίστοιχο ποσοστό. Και εδώ η συσπήρωση είναι πάρα πολύ υψηλή. Και εδώ 9 στου 10, από όσους, 91% από όσου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στι ευρωεκλογέ εξακολουθούν να το ψηφίσουν. Εδώ οι πηγέ είναι λιγότερε. Βέβαια, λιγότερες για να δούμε. Η, από η, 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 η Με... μεγάλη πηγή Ισρών το Μέρα 25. ποσοστιαία είναι από ναι. το Μέρα 25. Υψηλό είναι το ποσοστό επίση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Ένα 7% από όσου mm -hmm. επέλεξε στι ευρωεκλογέ το Κομμουνιστικό Κόμμα, τώρα λέει ότι θα επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2% από το κίνημα αλλαγή, είναι 9% από όσου δεν ψήφισαν στι ευρωεκλογέ και μα λένε ότι τώρα θα ψηφίσουν. Απομένει να φανεί βεβαίω. 1% από τη Νέα Δημοκρατία, μικρότερο όγκο εισρωών για το ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι για τη Νέα Δημοκρατία και τα δύο κόμματα όμως έχουν εισρωέ και αυτό εξηγεί αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τα ποσοστά τους αυξάνονται και θα είναι σαφώς υψηλότερα από εκείνα που είναι. Βλέπουμε εδώ ότι και εκτός από τα ποσοστά των αναποφάσιστων και τα ποσοστά τη αποχής έχουν τεράστια διαφορά. Το 19% είδαμε. Είναι πολύ περισσότερο Πάει στη Νέα Δημοκρατία, είναι το 9%. Είναι σαφώ περισσότεροι Σύριζα. αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία από όσου απήχαν και τώρα θα ψηφίσουν σε σχέση με αυτού που λένε ότι θα επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, λοιπόν, και να πάμε να δούμε τώρα και τι βουλή θα είναι αυτή. Εκτίμηση εδρών θέλουμε. Είναι μια εκτίμηση εδρών. Ε, ε, είναι μια εκτίμηση εδρών που με βάση τα δεδομένα τη έρευνα δηλώνει ότι θα υπάρξει μια σαφή και καθαρή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Το ακριβέ, ο ακριβή αριθμό των εδρών θα εξαρτηθεί από το ύψο του ποσοστού που θα κατακτήσει η Νέα Δημοκρατία σε συνάρτηση με το άθροισμα του ποσοστού των κομμάτων που θα είναι κάτω από το 3%. Να το πούμε πλέον, να το διευκρινίσουμε. Ε, σε ποια περίπτωση θα έχει τι 155 κατεκτήμηση έδρε, όταν η Βουλή έχει όταν τα είναι, κόμματα ε, όταν, είναι όταν είναι μικρό το ποσοστό πολύ των κομμάτων που θα είναι εκτό Βουλή, αλλά ναι. θα μπουν πολλά κόμματα. Για να στη το Βουλή. πούμε και πιο συγκεκριμένα, επειδή τα βλέπαμε πριν, αν τα κόμματα που είναι στο όριο τη εισόδου στη Βουλή, το μέρα 25, η ελληνική λύση, ακόμη και η χρυσή αυγή. Εάν είναι όλα μέσα, θα φτάσουμε στις 155. Και αναλόγος, λοιπόν θα μπορεί να φτάσει yeah. και πολύ ψηλά και τις 158 και τις 160. Ανάλογα, ανάλογα με το, το ποιο θα είναι μέσα. Και ε, στο 165 που βάζεις ως πανώτερο με Εκεί μιλούμε για μια βουλή τεσσάρων κομμάτων ουσιαστικά. Ναι, μιλάμε πια για βουλή χωρί uh, πιθανότατα τον κύριο Βαρουφάκη, χωρί πιθανότατα τον με, κύριο Μελόπε. Με, με, με πολύ υψηλό ποσοστό. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπουμε, απλώ να εξηγήσω ότι για το ΜΕΡΑ25 ναι. και την ελληνική λύση, το 0 έω 11 περιλαμβάνει βεβαίω και το ενδεχόμενο, το στατιστικό να είναι εκτό βουλή, οπότε δεν κατακτούν καμία έδρα με βάση τον εκλογικό νόμο. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα 4-24 ώρα πριν τι εκλογέ, νεότερα και περισσότερα την ημέρα των εκλογών.